Νέα δέσμη μέτρων για την επανεκκίνηση του τουρισμού εξήγηλε η κυβέρνηση με ημερομηνία ορόσημο τη 15η Ιουνίου, οπότε μπορούν να ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία, ενώ από 1η Ιουλίου θα ξεκινήσουν και οι απευθείες πτήσεις εξωτερικού προς την Κρήτη. Στους επισκέπτες μας θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομικά μας πρωτόκολλα, που δεν θα σκιάσουν ωστόσο ούτε το λαμπερό μας ήλιο, ούτε τη φυσική ομορφιά της Ελλάδος. Ο τουρισμός εσωτερικού ξεκινάει από τις 29 Μαΐου, οπότε ανοίγουν κάμπινγκ και ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. Από τις 15 Ιουνίου η χώρα θα υποδέχεται επισκέπτες από περίπου 20 χώρες, ένα δεύτερο κύμα χωρών θα προστεθεί την 1η Ιουλίου, ενώ η σταδιακή άρση των υπόλοιπων εξαιρέσεων ορίστηκε για τις 15 Ιουλίου. Στο ολοκληρωμένο, σαφές, συνεκτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Restart Tourism περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει με ασφάλεια και γρήγορα ο ελληνικός τουρισμός. Ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που επιτρέπει τον προγραμματισμό όλων. Ενεργοποιεί τις δυνάμεις της αγοράς με στήριξη των επιχειρήσεων και ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου υποδέχθηκαν με σκεπτικισμό τα νέα κυβερνητικά μέτρα, σχεδιάζοντας να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους την 1η Ιουλίου και αυτό για να μείνει ανοιχτός ο τουριστικός προορισμός, θεωρώντας ήδη χαμένη τη φετινή χρονιά. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι πάνε για 1η Ιουλίου, από ό,τι ξέρω, η τουριστική σεζόν έχει χαθεί. Απλώς θα ανοίξουμε για να πούμε ότι ο προορισμός είναι ανοιχτός. Το νούμερο το οποίο θα έρθει, πιστεύουμε, στην καλύτερη περίπτωση να είναι ένα 25-30%. Σίγουρα πάρει αρκετά μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους, το νέο πρόγραμμα ΣΟΥ, το οποίο θα το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η επιδότηση εργασίας. Περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε και τα πακέτα των βοηθημάτων με τα δάνεια. Θολά σημεία βλέπουν και οι τουριστικοί πράκτορες που βρίσκονται εν αναμονή, ιδιαίτερα σε σχέση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, νομίζομαι, το ότι επιτέλους είναι στη φιλοσοφία η επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας, ότι επιτέλους αρχίζουν και σκέφτονται μείωση συντελεστών φορολογικών για να γίνει πιο ελκυστικό το πακέτο, όμως δεν είναι τόσο γενναία όσο θα μπερούσα και αξίζει ο τουρισμός. Περιμένουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να δούμε αν είναι ρεαλιστικά, λειτουργικά, εφαρμόσιμα και σίγουρα να μην είναι κοστοβόρα που θα αυξήσουν το κόστος. Την ίδια ώρα, έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό δίνει το Υπουργείο Τουρισμού με πρόγραμμα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ και 250.000 δικαιούχους. Ο εσωτερικός τουρισμός δεν μπορεί να τονώσει, δυστυχώς, τα ξενοδοχεία μας. Να φανταστείτε, στην Κρήτη έχουμε περίπου 3-4% εσωτερικό τουρισμό και 95-96% είναι ο τουρισμός του εξωτερικού. Έκδηλε ωστόσο είναι η αγωνία των ξενοδοχών υπαλλήλων για το εργασιακό τους μέλλον, καθώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ακόμη αν θα έχουν ή όχι δουλειά και με ποιους όρους, ενώ πολλοί έχουν μείνει εκτός ενισχύσεων. Δυστυχώς το μόνο σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση ανοίγει την διαρκόπορτα που λέγεται εκ περιτροπής εργασίας. Εμείς θεωρούμε ότι εισόδημα χάσει ο εργαζόμενος πρέπει να αναπληρωθεί στο 100%. Εμένουμε στις θέσεις και στις προτάσεις μας όσον αφορά ότι πρέπει να αντιμετωπιστούμε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω του κορονοϊού. Ζητάμε άμεσα την επαναπρόσληψή μας και μετά, εφόσον υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας των ξενοδοχείων, να γίνει η αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι, είτε ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι είχαν δηλώσει είτε πέρσι, είχαν δουλέψει για πρώτη φορά πέρσι είτε φέτος, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βοηθηθεί καθόλου και ακόμη και με το νέο σχέδιο μένουν εκτός.